Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλώς ήρθατε στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Φαλιρικού Δέλτα, στην Καλυθέα, εδώ που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο υπόδρομος. Το έργο υλοποιήθηκε με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες δωρεές. Είμαι η Έλλη Παγκάλου, αρχιτέκτον τοπίου και μαζί με την Ντέμπορα Νέβινς, με τη συνεργασία και την καθοδήγηση του Ρέντσο Πιάνο και του Τζόρτζιο Μπιάνκι, σχεδιάσαμε το πάρκο που βρισκόμαστε σήμερα. Ένα μεσογειακό πάρκο που απλώνεται πάνω στο λόφο, περνάει πάνω από τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής και ανοίγεται προς τον Οργοσαρονικό. Η μελέτη ξεκίνησε το 2009 από μια πολύ μεγάλη διεπιστημονική ομάδα. Ολοκληρώθηκε το 2012 που ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για το έργο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2016. Λέω αυτές τις ημερομηνίες για να καταλάβουμε ότι το πάρκο μας είναι ακόμα μωρό. Είναι μόλις 4 ετών. Ελάτε να το περπατήσουμε μαζί για να καλωσορίσουμε αυτή την άνοιξη μέσα στο πάρκο μας. Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι μεσογειακό. Περιλαμβάνει δηλαδή πολλά μεσογειακά φυτά. Φυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Έχει περίπου 1.450 δέντρα, 120.000 στάμνους, πολλά αγροστόδη πάνω στα φυτεμένα δώματα. Φυτά που ανακαλύπτουμε σε διαφορετικές εποχές. Φυτά που ανακαλούν μνήμες και μας μεταφέρουν σε άλλους τόπους, ονειρικούς αλλά και πραγματικούς. Τα μονοπάτια στο πάρκο ξεκινάνε από την πόλη. Ακολουθούν δηλαδή τις χαράξεις στον αστικό ιστό και μπαίνουν μέσα στο πάρκο για να μας αποκαλύψουν τις διαφορετικές περιοχές. Όλα σιγά σιγά βρίσκουν την ισορροπία τους και αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα. Έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα σε έναν αληθινό αγρό. Η άνοιξη είναι από τις πιο δυνατές και εντυπωσιακές εποχές στο πάρκο μας. Είμαστε στο μεσογειακό κήπο, κάτω από τον ίσκιο μιας κουκουναριάς, κοντά στα τραπέζια με το σκάκι, που μπορούμε στην επόμενη επίσκεψή μας να δανειστούμε πιόνια από το κέντρο επισκεπτών και να απολαύσουμε μία παρτίδα σκάκι με τους φίλους μας. Γύρω, όπως θα δείτε, υψώνονται υπέροχα κυπαρίσια, μία αμυγδαλιά, σχήνα, δενδρολίβανα και μυρτιές. Είναι από τα χαρακτηριστικά φυτά της μεσογειακής βλάστησης που προσφέρουν πολύ ενδιαφέρουσες εναλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο μεσογειακός κήπος είναι από τους χώρους με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στο πάρκο. Το πάρκο αυτό σχεδιάστηκε για να μας θυμίζει την ελληνική φύση. Τις βόλτες μας στους τόπους που μεγαλώσαμε. Το ενδιαφέρον στο πάρκο μας είναι ότι μπορεί να επιλέξει τη δική σου διαδρομή. Από το μεσογειακό κήπο κατευθυνόμαστε δυτικά προς το Μεγάλο Ξέφωτο. Το Ξέφωτο είναι ο μεγαλύτερος ανοιχτός χώρος στο πάρκο μας, ένας χώρος στρωμένος με γρασίδι, για παιχνίδι, για μουσική, συναυλίες, παραστάσεις, αλλά και κινηματογράφων.
τα ωραία καλοκαιρινά βράδια. Τα παιχνίδια στο ξέφωτο πάνω στο γρασίδι, το τρέξιμο, παιχνίδια με μπάλα, είναι μια άλλη εμπειρία. Και από εκεί περνάμε μέσα από μικρότερα δρομάκια για να φτάσουμε στη δυτική περιοχή του πάρκου, όπου θα ανακαλύψουμε άλλες μυρωδιές, άλλες υφές και άλλα χρώματα. Ανακαλύπτουμε μαγιάτικα τριαντάφυλλα μαζί με σχοίνα, φασκομιλιές μαζί με αψιθιές και αρμπαρόριζα, ενώ πιο πέρα λαδανιές και πουρνάρια. Μία άλλη διαφορετική αίσθηση στο πάρκο μας, ανάμεσα στο απόλυτα φυσικό και στο πιο οργανωμένο τοπίο. Αλλάζουν οι χρήσεις και οι δραστηριότητες. Βλέπουμε νέα είδη. Εμφανίζονται τα πρώτα πλατάνια γύρω από τις παιδικές χαρές, που όσο μεγαλώνουν θα μας δώσουν άλλη σκιά. Σιγά σιγά ανηφορίζουμε. Βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του λόφου, στο Φάρο, πάνω από το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και κάτω από το ενεργειακό στέγαστρο, το οποίο μας προσφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού. Περνώντας μέσα από το λιβάδι μας, κατηφορίζουμε το λόφο για να ξαναβρεθούμε στο ξέφωτο. Κόψτε ένα κλονάρι δενδρολίβανο ή λίγο φασκόμηλο από το μπαλκόνι την αυλή σας για να ονειραυτούμε μαζί. Σας περιμένουμε και πάλι στο πάρκο μας.